Λοιπόν, 29 Μαΐου εδώ δεν βλέπουμε, τα πανηγύρια των Τούρκων. Γιορτάζουν όπως ναι. κάθε χρόνο την άλλη Κωνσταντινούπολη τέτοια μέρα. Ναι. Χθες το βράδυ, επειδή είναι Ραμαζάνι, δεν γιορτάζουν σήμερα ούτε πίνουν όλη την ημέρα, ούτε πίνουν, ούτε τρώνε. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτούς τους τύπους οι οποίοι τη Μεγάλη Παρασκευή πάνε και μας αμπουκιάζουν επιτόγυρα, στο Ραμαζάνι τους είδες καθόλου να πηγαίνουν έξω από κανένα τζαμί να κατεβάζουν ρακές? Λοιπόν, όχι, δεν έχω δει η αλήθεια. Α, όχι, αυτό γιατί? Που έχω να πω είναι ότι. Το πρόβλημα είμαστε οι Ορθόδοξοι. Δεν είναι απέναντι. Δεν είναι η θρησκεία. Ναι. Είναι ο... Όμως οι γυναίκες τους ξέρεις πολύ καλά. Φοράνε τις. Πώς λέγονται αυτά, τις μαντήλες. Από μέσα, σαν προβοκατέρ και δεν σπαζεύεται. Όχι, περίμενε. Αν πας στο Λονδίνο, ναι. έξω το Χάροντς. Κυκλοφορούν αυτές οι κυρίες οι οποίες είναι ντυμένες με μαύρα και μέσα δεν ξέρεις τι φοράνε. Φοράνε σόρουχα αξίας, Victoria's Secret, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, έτσι. Και κοσμήματα να μην πω τι. Λοιπόν, η υποκρισία δηλαδή πάει σύννεφο. Δημήτρη, διότι για τον Μανώλη και μένα είναι η σημαντικότερη μέρα του χρόνου. Το είχαμε δει. Ναι, ναι, είναι η σημαντικότερη μέρα του χρόνου. Πάντως, 29 Μαΐου, άλλος Κωνσταντινούπολης, το είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάντως, να θυμίσουμε στους συνδεθετές, ναι, μεν οι Τούρκοι γιορτάζουν και ο λόγος που γιορτάζουν όντως έχουν πάρει τη βασιλεύουσα από τα χέρια μας. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να. Δηλαδή, επειδή η επίσημη ιστορία μας την λέει ότι είναι μια μαύρη μέρα. Δεν είναι τόσο μαύρη, διότι μην ξεχνάμε ότι εμείς, αν δεν είχε πέσει η πόλη. Θα ήμασταν Λατίνοι. Θα ήμασταν Λατίνοι, έτσι. Θα ήμασταν Λατίνοι, θα σε λέγαν Τζιστουνιάνοι, εμένα δεν ξέρω πόσα Φραγκίσκο. Ναι. Θα ήμασταν Καθολικοί, τώρα θα είχαμε χάσει την ελληνική γλώσσα. Ναι. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι. Θα την είχαμε χάσει την ελληνική γλώσσα. Καλύτερα να είμαστε Ρεαλιστέ. Πρέπει να τον άνθρωπο, α πούμε, επάνω στο 29 Μαΐου. Γιατί με το που έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Περίμενε λίγο τώρα. Εάν εμεί είχαμε παραδοθεί στου Λατίνου, στου Δυτικού, σήμερα θα είχαμε μια κουλτούρα. Υπογράψαμε θρησκευτικό μνημόνιο. Υπογράψαμε θρησκευτικό μνημόνιο. Και είπαμε θα γίνουμε όλοι καθολικοί. Αυτό που λέει. Πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ ξεκινάμε. Και ιδρύσαμε το Πατριαρχείο το 1454 ξανά ο Γενάδιος. Ο Καρδινάλιος Ισίδωρος βεβαιώνει ότι ο στόλος, ο παπικός, θα σώσει την Κωνσταντινούπολη. Όμως το πλήθος φωνάζει πίσω από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Αποστάτη. Αποστάτη. Είδες, την πιο φοβερή λέξη που μπορεί να φωνάξει κανείς σε έναν άνθρωπο. Τον θεωρούσανε θρησκευτικό μνημονιακό προδότη. Μα ήτανε. Πολέμησε με 2-3 χιλιάδες μόνο Ρωμιούς και με σιδερόφρακτους. Αυτός και αν είχε μείνει η πόλη όρθια, θα ήμασταν όλοι καθολικοί, θα είχε χαθεί η ελληνική γλώσσα. Ποιος το λέει αυτό? Δεν ξέρω για τη γλώσσα. Δεν ξέρω για τη γλώσσα. Δεν ξέρω για τη γλώσσα. Απλά μισό λεπτό. Συγγνώμη, παρακαλώ. Το πόσο τεράστιος είναι ο παλαιολόγος, διότι μην βγει κανείς και πει όχι, ότι ροκανίζουμε την ιστεροφημία. Όχι, το πόσο τεράστιος είναι ο παλαιολόγος. Το είπες αυτό. Το όταν οι άλλοι κλεινόταν στα μοναστήρια, ο αυτοκράτορας πήγε να πολεμήσει. Τα βάλε με τους δικούς του, τα βάλε και με τους Τούρκους. Και στο τέλος τα βάλε και με τους Λατίνους. Διότι αποκήρυξε την Ένωση. Και πέθανε. Ο πιο μοναχικός ήρωας. Όμως αυτό που έχει σημασία για την πτώση Κωνσταντινούπολης, λέω, η πόλη είχε ήδη, ήταν ήδη τελειωμένη. Ναι. Οι Δυτικοί την είχαν αποτελειώσει το 1204. Μπράβο. Το 1453 λοιπόν. Έπεσε. Από το δέντρο έπεσε ο σπόρος και ξαναγεννήθηκε το γένος. Αργότερα έτσι. Ήρθε το γένος. Ήταν μια επιλογή. Έλα, ήταν μια ιστορική επιλογή. Καλύτερα Ορθόδοξοι κάτω από τους Τούρκους είπανε τότε παρά. Ελληνόφωνοι Λατίνοι κάτω από καρδινάλι. Εγώ θα προτιμούσα να ήμουν Ελληνόφωνος Λατίνος παρά να ήμουν κάτω από τους Οθωμανούς. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς... Οθωμανοί πήγαμε μισό λεπτό. Περίμενε όμως. Ιδρύσαμε τη μεγάλη του γέννηση που ήταν 1954. Συγγνώμη. Μα δεν με αφήσει να μιλήσω, ρε Παγάσα. Με όλα τα σημερινά προβλήματά μας, τα προβλήματά μας είναι τα 400 χρόνια την τρομοκρατία. Με την καθυστέρηση. Με την καθυστέρηση. Πώς νιώθεις που το σήκωσε? Επομένως λοιπόν, καλύτερα να πηγαίναμε τη Δύση παρά με την Ανατολή. Η γνώμη μου είναι αυτή. Με τον διαφωτισμό και την αναγέννηση. Αυτό είμαστε εδώ, το ένα είναι να εκπροσωπεί την Ανατολή. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να είμαι με τους Γαλλούς και Γερμανούς και τους Ιταλούς παρά να είμαι με τους. Και κακώς τα επτάνησα πήγανε λίγο. Α, τα μην τα λέμε τώρα παραπάνω. Θα ήμασταν κάτι σαν Σικελία. Νότι, μεν και τα ίδια. Θα ήμασταν πολύ πιο εξυγχρονισμένοι και διαφωτισμένοι. Το γένος μας παρέμεινε ορθόδοξο, χριστιανικό. Να σου πω πριν. Θα ήμασταν το ελληνικό κράτος μετά από χρόνια.